Είμαι η Φωτεινή, Φωτεινή Μελετάκη. Είμαι εδώ και 5 χρόνια βοηθός μητρότητας στο Κετού και Λοχίας. Το γιατί πολλές φορές μου φέρνει στην ανάμνηση τη δασκάλα έτσι, στο πρώτο εκπαιδευτικό που μας καλωσόρισε όλες τις βοηθούς μητρότητας και μας είπε «Εφόσον είστε εδώ, είστε ήδη βοηθή μητρότητας». Αυτό που μας φέρνει κοντά σε αυτό το επάγγελμα είναι αυτό που εμάς μας έλειπε ή είναι αυτό που εμείς βιώσαμε υπέροχα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του Κετού και της Λοχίας μας. Είναι αυτό που νιώσαμε ότι θα χρειαζόμασταν και κανένας δεν μας προσέφερε και ερχόμαστε να το προσφέρουμε, να το καλύψουμε, ή είναι αυτό που μας προσφέρθηκε τόσο απλόχερα. Είχα το μωρό μου στην αγκαλιά μου και πήγα και έκανα την εκπαίδευση από το Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας Ελλάδος. Η εκπαίδευση έρχεται μετά. Έρχεται στην επαφή με τις μητέρες, με τις μαμάδες, με τις εγγύους. Εγώ είμαι ένα από τα μεγάλα ποσοστά των κεσαρικών τομών στην Ελλάδα σήμερα. Είμαι λοιπόν ένας από αυτούς τους αριθμούς. Αυτός ο αριθμός με οδήγησε στο να διεκδικήσω πολύ περισσότερα πράγματα στη δεύτερη εγκυμοσύνη μου, στο δεύτερο το κετό μου και στην εμπειρία μου ως δεύτερη μαμά. Η εμπειρία μου λοιπόν αυτή με οδήγησε στο να βρεθώ κοντά σε βοήθους μητρότητας, στο να απολάβω και να αφαιθώ ουσιαστικά στην υποστήριξη αυτού του επαγγέλματος. Τι φοβόμαστε γυναίκες? Αυτό που φοβόμαστε ξεκάθαρα στην αρχή και καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι ο το κετός αυτός καθεαυτός. Υπάρχει λέξη, λέγεται τοκοφοβία. Υπάρχει λοιπόν ο φόβος και η αίσθηση πως δεν μπορώ να προετοιμαστώ ποτέ και για κανένα λόγο, με κανέναν τρόπο, το πώς αυτό το μωρό, αυτό το πλάσμα, αυτός ο άνθρωπος θα βγει από μέσα μου. Αυτή η αίσθηση σχεδόν παραλύει πολλές γυναίκες. Αισθάνονται πολύ μικρές απέναντι σε αυτό το μεγάλο. Δηλαδή είναι αυτό ότι θα με σκίσει, θα σκιστώ. Ένας άλλος φόβος σίγουρα έχει να κάνει με το θα θυλάσω, δεν θα θυλάσω, θέλω να θυλάσω, μπορώ να θυλάσω, θα τα καταφέρνω, θα έχω γάλα. Γενικά υπάρχουν όλες αυτές ήδη στο συλλογικό μας ασυνείδητο οι προτάσεις που όσες έχουμε θυλάσει ή δεν έχουν θυλάσει είναι θέμα τύχης, δεν είναι θέμα προετοιμασίας ή οτιδήποτε άλλο. Επομένως υπάρχει πάντα αυτός ο φόβος. Και θα μιλήσω και για ένα τρίτο φόβο που πολλές συχνά δεν τον συνειδητοποιούμε πριν, αλλά έρχεται παπ, κατευθείαν μετά τον τοκιτό και μας προσγειώνει σε αυτό το φόβο. Σε ποιον? Στο τι είναι αυτό. Όταν όλο αυτό ξεκινάει με εμένα μόνη μου στο σπίτι μου, με ένα πλάσμα που είναι τόσο δά, δεν ξέρω πώς να καλύψω τις ανάγκες του, τις ανάγκες μου, ποια είμαι, τι γεννιέται, τι έχει συμβεί. Είναι κάτι τόσο κοσμογονικό για όλο το σύστημα που ουσιαστικά πραγματικά σύεται για να μπορέσει να αναγεννηθεί η νέα ομάδα, να αναγεννηθεί η νέα ταυτότητα, ένας νέος ρόλος. Μία μαμά, πολύ συχνά το λέμε αυτό, δεν γεννιέται την πρώτη μέρα. Είναι ένας τοκετός όλη η εμπειρία της μητρότητας. Μπορεί να βγεις από αυτό το τοκετό μετά από 1 χρόνο, μετά από 2 χρόνια. Επομένως, αυτό που κάνω εγώ σαν βοηθός μητρότητας είναι να ενισχύω τη φωνή της μαμάς. Θέλω να είναι πιο δυνατή μες στο δωμάτιο. Επομένως, την ενημερώνω πολύ για όλες τις επιλογές της, για όλα της τα δικαιώματα. Ενημερώνω τον σύντροφό της και όλο το σύστημα, έτσι ώστε να μπορούν να πηγαίνουν πολύ ενδυναμωμένοι σε όλο αυτό, πολύ προετοιμασμένοι και με πολλές δόσεις οξυτοκίνης. Αυτή είναι η βασική μου δουλειά και γι' αυτό την αγαπώ τόσο πολύ. Όλο αυτό που αν θέλεις να το φανταστείς κάπως είναι όταν κάνουμε έρωτα με τον άνθρωπό μας. Αυτό είναι. Έτσι συμβαίνει ο τοκετός. Όπως απλά συμβαίνει ο έρωτας και με τα ίδια στοιχεία που συμβαίνει ο έρωτας, με τα ίδια στοιχεία συμβαίνει και ο τοκετός. Μετά τον τοκετό, η βοηθός μητρότητας Λοχίας έρχεται
να μπορέσει να υποστηρίξει σε εντελώς πρακτικά πράγματα τη μαμά. Μπορεί να τη βοηθήσει ακόμα και σε θέματα μέσα στο σπίτι, να κάνει πράγματα έτσι ώστε η μαμά να αισθανθεί ότι έχει το χώρο και το χρόνο να συνδεθεί πολύ περισσότερο με το παιδί της. Για μένα είναι πολύ ξεκάθαρη η αίσθηση. Αν είχα μία λέξη θα ήταν αγκαλιά. Και αν ήταν μία πρόταση είναι αυτό που πολύ συχνά λέω. Να κρατάμε η μία την άλλη.